www.samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα. Η δεύτερη λοιπόν αυτή μέρα, εκτός ημερήσιας διάταξης, έκανε μια πρόταση ως όφυλα στο Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου, ναι, να συζητήσουμε το θέμα της παράνομης εισόδου μεταναστών στην πατρίδα μας από την περιοχή του Αιγαίου. Ναι. Θυμάστε, το είχα ξαναβάλει και τον Ιούνιο του 2011. Ήταν τότε η αφορμή που είχε ξεχυλήσει το ποτήρι και που με ανάγκασε να κάνω την πράξη ανεξαρτητοποίησής μου, αν θυμάστε, ναι, πολύ καλά, από το συνδυασμό για καλή. Ευτυχώς αυτή τη φορά είχε καλύτερη αντιμετώπιση. Κατάφερα και πήρα την υπόσχεση, παύλα δέσμευση, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι θα συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό, στη συνεδρία του επόμενου Περιφερειακού Συμβούλου το θέμα. Ήδη έχω επικυροποιήσει την εισήγησή μου, την οποία και σύντομα θα την ανεβάσω και στο διαδίκτυο, στο ευπαλλήνος Blogspot. Mm. Από εκεί και πέρα πλέον, μαζί με αυτή την εισήγηση θα υπάρξει και ακόμα ένα θέμα, σαν τακτικά θέματα πια, έτσι, και τα δύο, και το θέμα της επιστολής που έστειλε η Ένωση Νοπητικών Συνεταιρισμών και καταγγέλει ουσιαστικά τον Αντιπεριφερειάρχη για την υπογραφή που έβαλε για το θέμα της, δημιουργίας του εινοποιείου, ας πούμε, στο Καρλόβαση. Ναι. Και αυτό λοιπόν το θέμα θα συζητηθεί σαν τακτικό θέμα στην επόμενη συνεδρία του Περιφερειακού μας Συμβουλίου. Βλέπετε κάθε μέρα, κύριε Σβαρνιά, και εμφανίζονται στο νησί μας, είτε στο Αγαθονήσι, είτε στο νησί μας εμφανίζονται παράνομοι αποφεύγω την έκφραση λαθρομετανάστες. Αναφέρομαι στην παράνομα εισερχόμενοι μετανάστες. Έτσι. Δεν αλλάζει όμως κάτι. Αυτή είναι η ουσία. Είναι ένα σοβαρό θέμα. Ναι. Το οποίο φοβάμαι ότι σε το επόμενο διάστημα θα οξυνθεί. Τι θα γίνει? Πού θα μένουν, πού θα κρατιούνται αυτοί οι άνθρωποι, σε ποιο μέρος? Στο λιμάνι, στο παλιό λιμάνι του Βαθέως, εκεί δηλαδή που σταματάνε κατά τα κουρασγερόπλια, και η πρώτη εικόνα που θα φαίνεται από τους επισκέπτες των κουρασγερόπλιων θα είναι αυτή, ή θα κοιμούνται στα παγκάκια της πλατείας Πυθαγόρα? Είχα πει και τότε ότι ήμουν αντίθετος με το να κλείσει το κέντρο μεταναστών. Είναι λάθος εκεί που έγινε, το είχαμε ξαναπεί, μέσα στις παρυφές της πόλης να υπάρχει ένα κέντρο, έπρεπε να γίνει ένα κέντρο, αλλά όχι κοντά στην πόλη, έξω από την πόλη έπρεπε να γίνει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα τώρα αυτό το κέντρο υπάρχει, κατά τη γνώμη μου εκεί θα πρέπει να οδηγηθούν. Και όχι σαν κέντρο κράτησης, γιατί η κυβέρνηση, κύριε Σβαρνιά, θέλει να κάνει κέντρα κράτησης στα νησιά. Αυτό είναι απαράδεκτο, τουλάχιστον είναι απαράδεκτο. Σαν κέντρα πρώτης υποδοχής, όπου εκεί γίνεται γίνεται η ταυτοποίηση του προσώπου και τον κρατάς μια εβδομάδα, 10 μέρες, και μετά τον οδηγείς στην κεντρική, όπως συνέβαινε παλιά μέχρι σήμερα. Κέντρα κράτησης, ξέρετε τι σημαίνει, στην παραμεθόριο, ότι αν αυτό το φαινόμενο πολλαπλασιαστεί, μπορεί να αλλοιωθούν οι πληθυσμιακοί συσχετισμοί στην παραμεθόριο, που έχει και πρόβλημα εθνικό πλέον, δηλαδή έχει πρόβλημα άμυνας κάποια στιγμή στη χώρα. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να τα πάρει υπόψη η πολιτική ηγεσία του τόπου και να διαφοροποιήσει την αντίληψή της. Ένας από τους λόγους που επανέρχομαι στο θέμα αυτό, εκτός από το κοινωνικό φαινόμενο και πρόβλημα που υπάρχει στα νησιά και ειδικά στο νησί μας, ας πούμε, στη Σάμμο, υπάρχει και πρόβλημα εθνικό, το οποίο θα πρέπει με σοβαρότητα η κυβέρνηση, τουλάχιστον σε αυτό το θέμα, να επιδείξει. Samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.